πρωί, το πρωί, ξυπνάω 12 η ώρα το μεσημέρι. Το πρώτο application που ανοίγω μόλις ξυπνάω το πρωί είναι το Viber. Δεν φοράω πιτζάμες όταν κοιμάμαι. Μ' αρέσει να κοιμάμαι γυμνή και να με σκεπάζει μόνο το σετόνι αν είναι καλοκαίρι, το πάπλωμα αν είναι χειμώνα. Σοκολάτα θα φάω αν με πιάσει λίγουρα μετά τα μεσάνυχτα. Πατατάκια θα φάω αν με πιάσει λίγουρα μετά τα μεσάνυχτα. Μπορεί μετά να φάω και ένα φρουτάκι, ειδικά τώρα που έτσι είναι και τα καρπούζια ακόμα. Μπορεί να φάω και ένα καρπουζάκι ολόκληρο. Είμαι τύπος αγκαλίτσας, αλλά όχι στον ύπνο μου. Στο κρεβάτι μου θέλω να είμαι ελεύθερη, όπως και αν έχω σύντροφο θέλω να τον αφήνω και εκείνον ελεύθερα να κοιμάται. Μου αρέσει πάρα πολύ να αγκαλιάζω το σκυλάκι μου και να κοιμόμαστε μαζί. Η ερωτική απογοήτευση μπορεί να με κρατήσει άγρυπνη πολλά βράδια, όχι ένα. Όχι, δεν είμαι υπέρ, είμαι κατά από το sexting, αυτό που είπατε. Δεν είναι της γενιάς μου, θεωρώ. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες αειδιαστικές στο Instagram, σεξι δεν θα τις χαρακτηρίσω, στις οποίες πάνε στα μηνύματα τα άλλα και πατάω blog. Μερικές φορές, αν αυτές είναι τόσο αειδιαστικές, τις κάνω και screenshot και τις δημοσιεύω με το όνομα αυτού που μου τις έχει στείλει. Μου αρέσει πολύ και τραγουδάω γενικά. Αυτό που λέει «Σταμάτησε του ρολόγιου τους δείχτες, τώρα που είμαστε αγκαλιά». Αυτό μ' αρέσει να το πω το βράδυ, αλλά το λέω και γενικώς. Κοιμάμαι σαν βόδι, ροχαλίζω. Τώρα αυτό πώς γίνεται δεν ξέρω. Κοιμάμαι βαριά, από ό,τι λένε και η αδερφή μου, ο καλός μου. Το πιο περίεργο μέρος που με έχει πάρει ο ύπνος είναι στο στούντιο που κάναμε τα γυρίσματα για το My Style Rocks πέρσι. Με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ μαζί με την Κρίστεν. Και από γύρω μου γινόταν χαμός. Δεν βλέπω τα επεισόδια του My Style Rocks. Είναι περιττό να τα δω κιόλας. Τέλος! Άντε!